Θα αλλάξουμε, κυρίες και κύριοι, για λίγο κλίμα. Θα πάμε στον χώρο της αγοράς. Σαρωτική έλεγχη σε όλο το φάσμα της πασχαλινής αγοράς, στηρώντας και όλα τα μέτρα της ασφάλειας. Πραγματοποιούνται αποκλιμάκια της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, εν ώψη και των ορτών του Πάσχα, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε αυτό το σημείο, δούμε τι γίνεται με τους ελέγχους και ποια είναι και η εικόνα. Έχουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΓΟΕΣ τον Γιώργο τον Βαβλιάρα, τον αντιπεριφερειάρχη επιχειρηματικής ανάπτυξης της περιφέρειας. Κύριε αντιπεριφερειάρχα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Βαβλιάρα, καλησπέρα σας και στους τηλεθεατές σας. Να είστε καλά. Βρισκόμαστε στη μεγάλη εβδομάδα, γίνονται σαρωτικοί έλεγχοι από όλα τα κλιμάκια της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Για πείτε μας λίγο, πού δίνεται βαρύτητα και αν έχουν εντοπιστεί ζητήματα. Θα ξέρετε, κύριε Βαβλιάρα, ότι αυτές τις ημέρες μεικτά κλιμάκια της περιφέρειας και του εμπορίου και του υγειονομικού αλλά και της κτηριακής υπηρεσίας και των άλλων, της οικονομικής αστυνομίας και της αστυνομίας, σαρώνουν στην κυριολεξία τη Δυτική Μακεδονία, γενικότερα κάτω από αυτές τις συνθήκες και τις ημέρες των εορτών και για τα εμπορεύματα τα οποία είναι, πρέπει να ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται για ελληνοποίηση και οτιδήποτε στα αμνοερήφια, αλλά και για το COVID. Γίνονται έλεγχοι παντού, δεν έχουμε προβλήματα. Αρκεί να σας πω ότι μοιραστήκαν και σε κλιμάκια 2 στην ΠΕ Κοζάνης και περπατάν όλη την ΠΕ Κοζάνης και στην πόλη και από το Λεμαΐδα και Σέρβια και Βλεμεντό και Ιαννίκη παντού και Βόλιο παντού. Μάλιστα. Πού δώσατε βαρύτητα εσείς αυτές τις μέρες, δηλαδή για να γίνουν έλεγχοι σε σφαγεία, σε κρεοπολία και τι εικόνα έχουμε. Δηλαδή όσον αφορά να κάνετε τους ελέγχους σαν περιφέρεια. Και τι αποτελέσματα υπάρχουν. Βαρύτητα δίνεται στο COVID. Ναι. Πρώτα απ' όλα σε όλα τα καταστήματα, σούπερ μάρκετ, υγειονομικού ενδιαφέροντος, κρεοπολία, σφαγεία, όσα διακινούν κρέατα τα οποία ο κόσμος αυτές τις μέρες θα πλησιάσει. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και το COVID. Πρέπει να κρατάμε τις αποστάσεις μας με μάσκες όλοι για να μπορέσουμε να περάσουμε καλά τις γιορτές του Πάσχα. Μάλιστα. Στόχο δεν έχετε να τιμωρήσετε αλλά τις επιχειρήσεις, αλλά να ελέγξετε. Είδατε ότι οι επιχειρηματίες και όλοι αυτούς που έχετε ελέγξει έχουν συμμορφωθεί, κύριε Βαβλιάρα. Προβλήματα ιδιαίτερα δεν προκύψαν. Υπήρξαν περιπτώσεις βέβαια που έγιναν συστάσεις για συγκεκριμένα πράγματα. Σοβαρά προβλήματα δεν έχουμε. Μάλιστα. Θα εντατικό... Και βέβαια σκοπός μας δεν είναι να τιμωρήσουμε. Έτσι, ακριβώς. Σκοπός μας είναι να είναι η αγορά έτσι που πρέπει, ούτως ώστε ο καταναλωτής να μπορέσει να ψωνίσει τα εμπορεύματα που χρειάζεται αυτή την περίοδο και να μπορέσει μετά από τόσο καιρό, έτσι, σε μια ιδιαίτερη περίπτωση, σε μια ιδιαίτερη πίεση, να μπορέσει να απολαύσει τις γιορτές. Φέτος πάντως βλέπουμε, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, ότι η ζήτηση είναι μεγάλη. Δεν ξέρω τώρα αν έχετε στους ελέγχους, έχετε κάνει να μην υπάρχουν φαινόμενα σκροκέρειας. Βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση και είναι και ακριβή και η τιμή φέτος του Οβελία. Πού οφείλεται αυτό? Και υπάρχουν και πολλοί έλεγχοι, έχω δει και από άλλες περιφέρειες, γίνονται για να μην υπάρχουν έτσι και παράνομες ελληνοποίησεις. Για πείτε μας λίγο. Το βασικό είναι να μην υπάρχουν ελληνοποίησεις. Ναι. Όλοι γνωρίζουμε και όλοι ξέρουμε και άλλη μία φορά θα το πω, όλοι πρέπει να προτιμούμε τα προϊόντα δικά μας. Ναι. Έχουμε τα καλύτερα προϊόντα στον πρωτογενή τομέα, είναι οι μέρες του Πάσχα, άρα μιλάμε για αμνοερήφια, είναι τέλεια, είναι πολύ καλής ποιότητας. Υπάρχει επάρκεια. Αυτό που θα πρέπει να γνωρίζετε όμως είναι ότι το αν υπάρχει παραπάνω ζήτηση ή όχι δεν έχει σχέση, υπάρχει παραπάνω ζήτηση και ανέβηκαν οι τιμές. Σημασία έχει και τι εμπόριο υπάρχει. Γιατί είναι πάρα πολύ αργά το Πάσχα φέτο, προηγήθηκε το Ιταλικό, το Πάσχα του Καθολικό, άρα εμπορεύματα φύγαν, ήταν λιγότερα τα αμνοερήφια. Επίσης θα πρέπει να πούμε ότι οι αγορές οι φετινές του φετινού Πάσχα είναι κατά 3 ευρώ ακριβότερες από πέρυσι. Άρα η παραγωγή της περιοχής μας πήραν 3 ευρώ στην τσέπη τους παραπάνω τα αμνοερήφια από ό,τι ήταν πέρυσι κάτω από τις συνθήκες της πρωτόγνωρης που είχαμε και το φόβο του COVID. Άρα μπορώ να πω ναι, οι καταναλωτές είναι πιο ακριβά φέτο τα αμνοερήφια, θα πληρώσουν κάτι παραπάνω, αλλά θα γνωρίζουν ότι πάνε στις τσέπες των παραγωγών, των δικών μας, οι οποίοι πρέπει να τους στηρίξουμε οπωσδήποτε. Μάλιστα, δηλαδή τώρα η τιμή του Οβελία, πόσο μπορεί κάποιος να αγοράσει το κιλό από ένα κρεοπουλίο της Κοζάνης, το γρεμμένο της Καστοριάς? Τι τιμές έχουν, ποιες είναι οι τιμές? Οι τιμές που διαμορφώνουν... Και δεν το λέω ξανά αντιπεριφερειάρχη μόνο, είστε και πρόεδρος των σφαγείων Κοζάνης και διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος και έχετε και μια άλλη εικόνα, κύριε Βαβλιάρα.
θα γνωρίζουν οι καταναλωτές ότι το αμνοερήφιο των τόπιων της περιοχής που διαθέτουν τα κρεοπολία μας θα είναι μέχρι 11,5 ευρώ το κιλό. Και επαναλαμβάνω, είναι κατά 3 ευρώ ακριβότερο στην αγορά τους από την περσινή χρονιά. Μάλιστα. Τώρα, τις επόμενες ημέρες, μέχρι και το Μεγάλο Σάββατο, πού θα δώσετε βαρύτητα, θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι, γιατί έχουμε και τη λειτουργία της λαϊκής, των λαϊκών αγορών και σε άλλες περιοχές, και πού θα δώσετε βαρύτητα? Όπου υπάρχει υγειονομικό ενδιαφέρον αυτές τις μέρες, παντού υπάρχουν έλεγχοι. Στις λαϊκές αγορές, στα κρεοπολία, στα σούπερ μάρκετ, οπουδήποτε υπάρχει ο συνδυσμός κόσμου, θα ξέρετε, θα είναι εκεί και η αστυνομία και τα μεικτά κλιμάκια, και ιδιαίτερα εκεί που υπάρχει υγειονομικό ενδιαφέρον, όπου υπάρχουν τρόφιμα ευπαθή. Μάλιστα. Ωραία. Τώρα, κύριε την Περιφερειάρχα, με αφορμή που σας φιλοξενώ, να έρθω και σε ένα ακόμη θέμα. Συνεδρίασε η Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας, είδαμε και τη σχετική ανακοίνωση και είδαμε ότι στην συγκεκριμένη συνεδρίαση παρόν ήταν και σας μετέφερε σημαντικές απόψεις για τον τουρισμό ο πρώην Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο γνωστός Γιάννης Μπουτάρης. Για πείτε μας λίγο για αυτή τη συνεδρίαση και φυσικά τι αποφάσεις είχατε, παρόν και του κυρίου Μπουτάρη, ο οποίος ξέρουμε ότι τους τελευταίους έτσι μήνες και το αρκετό αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα μένει στον Νυμφαίο. Καταρχήν ήταν μια συνεδρίαση τακτική. Είχαμε τα θέματα που είχαμε για την εταιρεία τουρισμού. Είχαμε την τύχη να φιλοξενούμε τον κύριο Μπουτάρη, τον πρώην δήμαρχο, τον συντοπίτη μας, γιατί έτσι κι αλλιώς από Νυμφαίο είναι, όπως και εσείς ανακοινώσετε. Τον ενδιαφέρει πάρα πολύ η περιοχή. Είναι γνώστης του τουρισμού, έχει διασυνδέσεις. Όλοι γνωρίζουμε στη Θεσσαλονίκη τι έκανε με το Ισραήλ και με άλλους βέβαια. Και θέλουμε τα φώτα του κι εμείς. Επίσης, θα ακούσετε στο επόμενο διάστημα, έχουμε πολύ ευχάριστα νέα από την περσινή μας επίσκεψη στην έκθεση του Τελ Αβίβ στο Ισραήλ. Υπάρχουν πλέον ενδιαφέρον των Ισραηλινών να μας επισκεφθούν. Οπότε είναι κάτι που ο κ. Μπουτάρης το γνώριζε πάρα πολύ καλά και θέλαμε την άποψή του. Και γενικότερα τον θέλουμε μαζί μας για να μας βοηθάει. Πρέπει να αναδείξουμε τα ωραία πράγματα που έχουμε στη Δυτική Μακεδονία οπωσδήποτε. Οπότε κανείς δεν περισσεύει. Πόσο μάλλον ο κ. Μπουτάρης. Μάλιστα. Και επειδή τώρα την Δευτέρα του Πάσχα, κύριε Βαβλιάρα, είστε και αντιπεριφερειάρχης επιχειρηματικής ανάπτυξης και είστε κοντά στους επιχειρηματίες, ανοίγει και η εστίαση, ένα σχόλιο θα ήθελα. Επιστρέφει η εστίαση και πάλι με μέτρα, αλλά και το χαμόγελο των επιχειρηματιών αυτού του χώρου. Καιρός ήταν. Εύχομαι τα καλύτερα στους επαγγελματίες να ανοίξουν καταρχήν την ψυχολογία τους, να ανεβάσουν, να ανοίξουν τα μαγαζιά τους, να ανοίξουν οι πόρτες, να πάρει αέρα το κάθε μαγαζί. Αλλά θα πρέπει να επισημάνουμε και πάλι στον κόσμο, ο οποίος πιστεύω ότι θα έχει την ευκαιρία πλέον να βγει έξω νόμιμα και σωστά, χωρίς να κρύβεται, να κρατάει τα μέτρα οπωσδήποτε. Δεν μας παίρνει πισωγύρισμα πλέον. Οι καταστηματάρχες έχουν φτάσει στα όρια τους. Ας τους βοηθήσουμε όλοι με τη συμπεριφορά μας και με την κατανάλωση που θα κάνουμε, αλλά προβατώς με τη συμπεριφορά μας, να μην τους δημιουργούμε προβλήματα. Εύχομαι τα καλύτερα για τους επαγγελματίες που μετά από πολύ καιρό θα βάλουν το κλειδί στην πόρτα του μαγαζιού τους. Σας ευχαριστούμε για την παρέμβαση, καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα να ευχηθούμε, κύριε Βαβλιάρα. Ευχαριστώ, κύριε Βαγλατσά, καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα σε όλο τον κόσμο. Ας ελπίσουμε οι επόμενες ημέρες από εδώ και πέρα να είναι αλλιώτικες από τη χρονιά που πέρασε και μέχρι τώρα, το 2021. Ας ελπίσουμε να έχουμε τελειώσει με τα προβλήματα του COVID για να μπορέσουμε να κοιτάξουμε τα προβλήματα πράγματι της περιοχής, που αυτά πρέπει να κοιτάμε. Δυστυχώς μας βγήκαν ενδιάμεσα υγειονομικά και δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς. Να ευχηθούμε τον χρόνο να είμαστε καλύτερα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ για την παρέμβαση. Πάρα πολύ, ευχαριστώ. Να είστε καλά, γεια σας.